υπέγραψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατευθύνεται πίσω από το παραβάν. Τελευταία φορά που ψηφίζει ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Νίκος Αναστασιάδης. Είναι η στιγμή που θα μείνει. Θα καταγράφεται και μένει στην ιστορία. Έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, εξέρχεται. Αν τα δίπλα του τα εγγονάκια του, Τάσου. Λείπει ο άντρας. Είναι δίπλα το καφελάκι. Όλοι μαζί να ρίξουν ψήφο. Άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποχαιρετά εκεί τους εργαζόμενους. Πρέπει να επιστρέψει για το σκυλό. Το οποίο θα απολυμανθεί για να επιστρέψει ξανά. Λοιπόν, Μαρία, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά σου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει πολλά να πει με πολλούς, έτσι. Εξερχόμενος του εκλογικού κέντρου. Έχουμε. Έχουμε πληροφορηθεί, παιδιά, ότι ο Junior είναι ο Νίκος ο Junior, ο μικρός εγγονός. Αυτό μας έχουν πληροφορήσει, ο Βενιαμίν της οικογένειας. Και ίσως είναι η καινούργια προσθήκη στην ομάδα. Από τον Νίκο Αναστασιάδη. Καινούργια προσθήκη στην ομάδα. Είναι το μικρό, δεν θυμάμαι να το δούμε. Θα μας απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, Μαρία, θα είναι σε λίγο κοντά σου σε πολύ λίγο. Γιατί, αναμένουμε για τις δηλώσεις. Σε βλέπουμε τώρα εμείς έτσι για να ξέρεις κιόλας. Έχουμε εικόνα από εσένα πλέον. Και αναμένουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είπε ο κύριος Σαββίδης ιστορικές στιγμές. Είναι ιστορικές στιγμές. Είναι ιστορικές στιγμές. Ναι. Και θα περάσουν και όλα αυτά στο αρχείο του ΡΙΚΠΑΡΑ και θα έχουμε πλούσιο. Στο ψηφιακό αρχείο. Στο ψηφιακό. Θα το πούμε κι αυτό. Μια πολιτική καριέρα, παιδιά, η οποία τουλάχιστον όσοι ήμασταν και δουλέψαμε στη Λεμεσό, γνωρίζουμε ότι ήταν ένας μεγάλος κύκλος για τον Νίκο Αναστασιάδη, είτε ως πρόεδρος. Θα ήταν καλό να το ρωτήσεις κιόλας, Μαρία, ποιο θα είναι το αύριο του Νίκο Αναστασιάδη, το μέλλον του, το πολιτικό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε πει και τις προηγούμενες μέρες, Μαρία, ότι θέλει να ξεκουραστεί, να δει την οικογένειά του. Ναι, για πώς. Είναι. Ίσως να το έχουν λείψει κι αυτό. Δεν ξέρω, γνωρίζοντας με τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε τι θα μας πει ο ίδιος. Λοιπόν, σε ακούμε, Μαρία. Έχει φτάσει εδώ στο βήμα ο πρόεδρος. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Να ετοιμαστούν και οι συναδέλφοι και να δώσουμε τον λόγο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, τελευταία θα λέγαμε ψήφος από το είπα το αξίωμα του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανάμειχτα τα συνδεσήματα. Υπήρχε μια συζήτηση εδώ στο στούντιο στη Λευκοσία εάν θα είστε παρόν μετά από 43 χρόνια στην πολιτική σκηνή, εάν είστε παρόν και μετά στο πλευρό του οποιοδήποτε πρόεδρου. Αυτό είναι το καθήκον του καθενός από μας. Σήμερα ο λαός αποφασίζει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Θα πρέπει να τον περιβάλλουμε όποιος και αν είναι. Και με αγάπη και με εμπιστοσύνη και όπου ο καθένας μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε να επιτύχει στο έργο του. Αυτό είναι το καθήκον μας και αν είναι κάτι που θέλω είναι να επαναλάβω αυτό που υπαγορεύουν οι κανόνες της δημοκρατίας. Ο λαός αποφασίζει. Η πλειοψηφία αποφασίζει και η μειοψηφία σέβεται. Κύριε Πρόεδρε, ένας μεγάλος κύκλος. Μου επιτρέψετε του όποιους άλλου σχολείου είναι να καλέσω τον λαό μαζικά να συμμετάσχει σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Το έχουμε πει πολλές φορές, ανεξάρτητα των αισθημάτων που τρέφουν ή οποιοδήποτε, θα πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και καθήκον, αν θέλετε, προς την δημοκρατία, ανεπηρέαστα, με βάση τα δικά τους κριτήρια. Ένας μεγάλος κύκλος πολλών χρόνων, κύριε Πρόεδρε. Πώς νιώθετε, πώς έτσι μετά από τόσα χρόνια, είτε σαν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, κλείνει άραγε ο κύκλος ή ανοίγει ένας άλλος? Δεν είναι θέμα να ανοίξει άλλος κύκλος, θα είμαι παρόν πάντοτε διακριτικά. Και εκεί και όπου χρειαστεί η παρέμβαση μου, θα είναι προς την θετική κατεύθυνση και όχι την αρνητική. Κύριε Πρόεδρε, πώς τοποθετήσετε σχετικά με την κυρία Κέντη Κυρίδου χθες, με την τοποθέτηση της,
και τις κατηγορίες περί διαφθοράς και διεφθαρμένου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να σχολιάζω χειδαιότητες. Δεν θέλω να σχολιάζω αυτό που προσπάθησαν κάποιοι να περάσουν μέσα στο λαό. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Σας βλέπουμε να το λέτε ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, έτσι με πικρία. Και βεβαίως με πικρία. Αν είναι δυνατόν ποτέ, επειδή φέρεις έναν όνομα, θα πρέπει να μην το τιμάς κιόλας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.